από 18 Μαΐου, ποιοι χώροι ξεκίνησαν και είναι προσβάσιμοι στο κοινό? Η εφορία αρχαιοτήτων Ροδόπης έχει έναν επισκέψιμο χώρο, το αρχαίο θέατρο της Μαρόνιας. Και σε αυτό το θέατρο, σε αυτό το χώρο έγιναν όλες οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να υπάρχει μια ασφαλή πρόσβαση των επισκεπτών. Καταρχήν έχει προσληφθεί ένας φύλακας με πεντάμινη σύμβαση ορισμένου χρόνου. Επίσης και δεν προβλέπεται να εισέρχονται στο χώρο πάνω από 10 άτομα. Θα ακολουθείται μια συγκεκριμένη πορεία. Ο φύλακας θα υποδεικνύσει στους επισκέπτες την πορεία αυτή γύρω από την περισκήνηση, ακολουθώντας την περισκήνηση γύρω από την ορχήστρα, το κύλο και τη σκηνή. Τα αυτοκίνητα θα σταθμεύουν έξω και σε απόσταση από την είσοδο του αρχαίου θεάτρου, ώστε να μην υπάρχει συνωστισμός μεταξύ των επισκεπτών. Και στην είσοδο θα υπάρχει ένα προσωρινό φυλακείο εκδοτήριο, IsoBox, όπου από εκεί θα προμηθεύονται τα εισιτήρια οι επισκέπτες. Ο φύλακας θα φοράει μάσκα και γάντια μιας χρήσης και καλό θα είναι να τέτοια ιδίως μάσκα να έχουν και οι επισκέπτες. Όσον αφορά τα μουσεία στην περιοχή, πότε ξεκινούν και με ποιες προϋποθέσεις? Τα μουσεία θα αρχίσουν σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Πολιτισμού στις 15 Ιουνίου, πάλι με αυστηρό πρωτόκολλο, όπως και οι αρχαιολογικοί χώροι. Θα υπάρχει ένας συγκεκριμένος αριθμός επισκεπτών και θα ακολουθούνται όλες οι προφυλάξεις, όλα τα μέτρα προστασίας για τον κορονοϊό. Έχετε ειδοποιηθεί συλλογικά για κάποιες επισκέψεις είτε στο Αρχαίο Θέατρο Μαρόνιας είτε για αργότερα για το μουσείο? Όχι, ακόμη δεν έχει γίνει καμιά ειδοποίηση, αλλά όταν θα σιγά σιγά το μαθαίνει ο κόσμος και πιστεύουμε ότι θα αρχίσουν οι επισκέπτες σιγά σιγά να πηγαίνουν και στο Αρχαίο Θέατρο της Μαρόνιας και κατ' επέκταση και στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Κομωτινής, καθώς και στο Ορχοντικό Ταβανιώτη που υπάρχει στη Μαρόνια.